Η σημερινή μας συνεδρίαση γίνεται σε μια κομβική και ελπιδοφόρο στιγμή για την παράταξή μας, για το κίνημά μας, για το ΠΑΣΟΚ. Στις διπλές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου οι πολίτες σφράγισαν τη νέα αυτή πορεία, την πολιτική μας αυτονομία με την ψήφο τους και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ελπίζουμε για ακόμη καλύτερες μέρες. Διέψευσαν τις κασάνδρες που προξεφλούσαν ότι ανάμεσα στις δύο αυτές εκλογικές διαδικασίες το ΠΑΣΟΚ θα λιώσει στις μιλόπετρες της πόλωσης. Ανταυτού, αυξήσαμε τα ποσοστά μας κατά 50% και η κοινοβουλευτική μας ομάδα ενισχύθηκε και ανανεώθηκε. Γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους εσάς. Όμως, οι διπλές εκλογές ήταν το πρώτο βήμα. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές έγινε το επόμενο στέρεο βήμα. Οι υποψήφοι, προερχόμενοι από τα σπλάχνα της παράταξης σε όλη την Ελλάδα, κατάφεραν την πρώτη ρογμή στο σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη. Κάτι που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που μπορεί και έχει τον τρόπο να είναι νικηφόρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και αυτός είναι ο στόχος του νέου πολιτικού κύκλου που ανοίγει αυτές τις ημέρες. Προσφέροντας πραγματικά σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα μια επιλογή προοπτικής, μια προοπτική αξιοπρέπειας, μια προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Με σοβαρότητα, με συγκεκριμένες προτάσεις, με ενσυναίσθηση και συμπεριληπτικότητα προχωράμε ενωμένοι. Οι πολίτες αποδοκίμασαν τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών την αλαζονία του Πρωθυπουργού που ήθελε 13 στις 13 περιφέρειες και 3 στους 3 μεγάλους δήμους. Αυτή την αλαζονία την πλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης και θα την πληρώσει ξανά στις ερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.